στο δικό σας κανάλι, στη δική σας εκπομπή του Κάνουν Σινεμά, για να προβάλλουμε τις δικές σας ταινίες που μπορείτε να μας στείλετε στη διεύθυνση εδώ στο Zoogla.gr, για να τις προβάλλουμε, να τις σχολιάσουμε μαζί με εσάς, εφόσον θέλετε να είστε μαζί μας στο πλατό, αν είστε μακριά, μέσω του Skype μπορούμε να επικοινωνούμε και με το τηλέφωνο. Οι ταινίες σας, ξαναλέω, μέχρι τα 15 λεπτά θα είναι και διαγωνιζόμενες για το μεγάλο φεστιβάλ του Zoogla. Οι μεγαλύτερες θα είναι και αυτές αναρτημένες στη σελίδα μας του Κάνουν Σινεμά, για να τις βλέπει ο κόσμος που ενδιαφέρεται να δει την ταινία σας, αλλά θα είναι εκτός συναγωνισμού. Αλλά στην παρουσίασή τους βεβαίως θα μπορείτε να είστε κι εσείς και να συζητήσουμε γύρω από την ιδέα, το λόγο που σας έκανε να φτιάξετε την ταινία σας, τις ταινίες σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν, έτσι διαδικτυακά, να σας δώσουμε πληροφορίες, κάποιες συμβουλές που ενδεχομένως θα χρειάζεστε για να φτιάξετε κάποια πράγματα. Πρέπει να τονίσω ότι σε αυτή την εκπομπή δεν ζητάμε να κάνετε ταινίες, υπερπαραγωγές ή άψογες τεχνικά. Βεβαίως θα τις θέλαμε πάρα πολύ. Εάν έχετε τέτοιες ταινίες, μεγάλη χαρά βεβαίως θα τις δεχτούμε, τις αναρτήσουμε στη σελίδα μας και θα τις προβάλλουμε όπως είπαμε. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να κάνετε μια σπουδαία, μια πολύ καλή ταινία. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε έναν τρόπο που να κοινοποιήσουμε τις ιδέες μας, να κοινοποιήσουμε τις εικόνες μας, να συζητήσουμε μέσα από την εικόνα, μέσα από μια ιστορία που έχει ο καθένας σας να αφηγηθεί ή έστω από κάποια ταινία που καταγράφει μια πραγματικότητα με το δικό σας μάτι, ένα ντοκιμαντέρ ας πούμε, έτσι. Όλες οι ταινίες θα αναρτώνται, να ξαναπώ, στην σελίδα μας του Κάνουν Σινεμά για πάντα. Οι μέχρι 15 λεπτά θα είναι διαγωνιζόμενες, οι μεγαλύτερες θα είναι εκτός συναγωνισμού. Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Κυριακή 10 του Νοέμβρη του 2013. Δεν ξέρω αν αυτή θα γράψει και ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από την Κυριακή της ψήφισης της μορφής ή όχι της κυβέρνησης, συμπίπτει να έχουμε για δεύτερη φορά κλείσιμο της ΕΡΤ. Θα μου επιτρέψετε να περιαυτολογήσω λιγάκι, γιατί δεν είναι άσχετο από το θέμα της εκπομπής μας. Αλλά θέλω να πω πως πάνε από τότε περίπου πόσα, 30 χρόνια, ήταν το 84, ναι, 30 χρόνια. Όταν για πρώτη φορά ξεκίνησα να κάνω κάποιες παραγωγές στην ΕΡΤ, η πρώτη σειρά που είχαμε βγάλει στον αέρα από 13 επεισόδια μισής ώρας ήταν η Ερασιτεχνική Θίαση. Ήταν μοιραίο ο ερασιτεχνισμός πριν 30 χρόνια να με απασχολεί και σήμερα και να συζητάμε πάλι μαζί για ερασιτεχνικές δημιουργίες. Ειλικρινά πιστεύω ότι η τέχνη είναι έρωτας. Έχεις ανάγκη κάτι να το κάνεις, το κάνεις. Άσχετα αν σε αποδεχθεί ο άλλος ή όχι. Προχωράς. Η δεύτερη σειρά που είχα κάνει ήταν πάλι το Ερασιτεχνική Δημιουργία. Πάλι ντοκιμαντέρ πάνω σε ανθρώπους που μέσα από την τέχνη προσπαθούσαν να εκφραστούν. Βεβαίως, οι σειρές αυτές παιχθήκαν στην ΕΡΤ. Μία ΕΡΤ που σήμερα είναι κλειστή. Δεν ξέρω αν εκείνα τα φιλμ που παραδίδαμε τότε ήταν φιλμ και όχι βίντεο όπως είναι σήμερα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν στο αρχείο ή τι γίνανε. Πάντοτε είχαμε προβλήματα με την ΕΡΤ. Δεν μας άρεσε ο τρόπος που δουλεύανε. Πολλά ήταν τα στραβά. Πάμπολα. Και στα πολύ ψηλά και στα πολύ χαμηλά. Το ζητούμενο για μας ήταν να βελτιωθούν τα πράγματα ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Μια τέτοια εκπομπή που κάνουμε εδώ διαδικτυακά μέσα από το Zoogla είναι μια εκπομπή κατεξοχήν κρατικού καναλιού. Μια εκπομπή που δεν ζητάει μεγάλες ακροαματικότητες, δεν μπορεί να τις έχει άλλωστε. Μια εκπομπή που αφορά λιγότερους ανθρώπους, αλλά κανείς ιδιώτης δεν έχει κανένα λόγο να βγάλει μια τέτοια εκπομπή στον αέρα και να πιάσει ένα 2, 3, 5%.
Προτιμάει άλλες εκπομπές μεσημεριού, πρωινού. Δεν μας ενδιαφέρει, είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια εκπομπή μόνο στην ΕΡΤ θα μπορούσε να έχει θέση. Δεν είναι τυχαίο, και να σας δώσω και μια πληροφορία, που βρίσκεται στο ζούγκλα, σε αυτό το κανάλι, αυτή η εκπομπή. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 86 ή το 89, όταν γνώρισα και τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που πήγα να του φτιάξω όταν ήταν ακόμα σκητσογράφος και δημοσιογράφος στα Νέα. Το ντοκιμαντέρ εκείνο ολοκληρώθηκε, το παραδώσαμε, δεν παίχτηκε ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι μου έγινε παρατήρηση ότι, κύριε Αρώνη, είναι ωραίο το ντοκιμαντέρ σας, αλλά κάποια πράγματα εκεί μέσα δεν μας αρέσουν. Δεν θα περάσουμε σε λογοκρισία, δεν θα σας κόψουμε τίποτα. Αν δεν τα αλλάξετε μόνοι σας, δεν θα παίξουν πολύ απλά την εκπομπή σας. Δεν παίχτηκε ποτέ. Δεν ξέρω επίσης αν υπάρχει στα αρχεία της ΕΡΤ αυτή. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν να βελτιώσουμε τα πράγματα, να γίνουν καλύτερα, πιο δημοκρατικά, πιο ελεύθερα. Πόσο θα μπορούσε βέβαια να είναι αυτό σε ένα κανάλι που ουσιαστικά εξυπηρετούσε πάντοτε μια κυβερνητική πολιτική, έτσι. Φτάσαμε στο αντίπερα άκρο. Αντί να βελτιωθεί η ΕΡΤ, χάσαμε την ΕΡΤ. Λοιπόν, είναι κάτι που αφορά όλους μας, όχι μόνο τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί μέσα, αλλά και αυτούς που είναι και απ' έξω. Την οικονομική ζημία που μπορεί να έχει πάθει να έχουμε πάθει όλοι μας ως κράτος, ως σύνολο, μέσα από αυτόν τον τρόπο που έκλεισε αυτός ο οργανισμός, δεν είμαι ο αρμόδιος για να το κρίνω. Ακούγονται διάφορα, θα έχετε πάρει τις πληροφορίες σας. Η ΕΡΤ λοιπόν κλειστή, για δεύτερη φορά πεταχτήκαν έξω και οι τελευταίοι εργαζόμενοι, με αγνώστους εκεί μέσα να κάνουν κάτι άγνωστο. Μια Κυριακή που το απόγευμα έχουμε κινητοποιήσεις. Ελπίζω να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα. Πρέπει να πούμε, θέλω να πω, όσοι θα πάτε, πάτε. Μην πάτε επειδή σας καλεί το Α ή Β κόμμα. Πάτε γιατί εσείς το κρίνετε, γιατί έχει ανάγκη να το κάνετε. Όπως και αν είναι, πάρτε μαζί σας την κάμερα. Κινηματογραφήστε. Το ζούγκλα θα είναι εκεί με τις ανταποκρίσεις του, θα σας ενημερώνει σε όλη τη διάρκεια για ό,τι θα συμβεί. Αυτό είναι η σκοπιά των δημοσιογράφων που μεταδίδουν ένα γεγονός όπως ακριβώς συμβαίνει. Εσείς κάντε τις δικές σας ταινίες. Καταγράψτε ό,τι θα συμβεί, όπως νομίζετε εσείς, στους ανθρώπους, στο περιβάλλον, στα όποια πιθανά ή όχι γεγονότα που μπορεί να συμβούν. Πλησιάστε, μπείτε μέσα στο γεγονός. Καταγράψτε το, κάντε τη δική σας ταινία. Η εκπομπή «Κάνω Σινεμά» είναι για να προβάλλει την ταινία που θα προκύψει από την προσπάθεια σας αυτή. Μία πληροφορία για το πώς κινηματογραφούμε τέτοια θέματα. Καταρχήν, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα περί άψογης λήψης κλπ, το ξεχνάμε για λίγο, γιατί σαφέστατα προέχει το γεγονός. Αφήνουμε το πλεονέκτημα σε αυτό που συμβαίνει και όχι στα αν η κάμερα θα κουνιέται ή όχι. Δεν μας πειράζει, ας κουνιέται. Είναι πολύ σημαντικό να πλησιάσετε κοντά, όχι μακριά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε, για να βλέπουμε ολόκληρη τη Βουλή, να βλέπουμε τους ανθρώπους με πάρα πολύ μικρό μέγεθος να κάνουν ό,τι κάνουν εκεί μπροστά. Πρέπει να πάμε μέσα στο γεγονός. Να δούμε κοντά, να καταγράψουμε κοντά. Ποιος θα είναι αυτός, ο διαδηλωτής, ο αστυνομικός. Καταγράψτε το. Δικό σας θέμα είναι το πώς θα το κάνετε. Κάντε το όπως νομίζετε, εμείς θα το προβάλλουμε. Αυτή η εκπομπή δεν λογοκρίνει. Ούτε θα λογοκρίνει ποτέ. Θα συμβούν πράγματα. Πάντοτε συμβαίνουν πράγματα. Και σε αυτούς που είναι στο γεγονός και σε αυτούς που βλέπουν μέσω της τηλεόρασης το γεγονός. Είναι ένα είδος εθισμού, είδος εξάρτησης η σχέση που αποκτούμε εμείς με το γυαλί, με αυτό που μας εμφανίζεται εκεί μπροστά μας, επειδή κάποιοι το επέλεξαν να το δείξουν όπως το δείχνουν. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κι εσείς αυτό που εμείς εδώ, εγώ, επιλέγουμε να δείτε. Λοιπόν,
αυτή η εξαρτημένη σχέση θεατή και εικόνας έχει να κάνει και με τον καναπέ, και ο καναπές αθιστικός είναι. Όλες οι εξαρτήσεις δεν κάνουν καλό. Βέβαια, εξάρτηση είναι και το φαγητό. Το φαγητό είναι ζωτικό. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εικόνες που μας ποτίζονται είναι εξίσου ζωτικές. Η πρότασή μας μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτό το κανάλι, είναι να κάνετε τις δικές σας εικόνες. Ζήστε με τις δικές σας εικόνες, προτείνετε τις δικές σας εικόνες. Είμαστε εδώ εμείς για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κλισέ. Οι εθισμοί, οι εξαρτήσεις, οι τρόποι που προκαλούνται, που δημιουργούνται, ο τρόπος που εκπαιδεύονται κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν κάποια δουλειά. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά υπονοώ οτιδήποτε μπορείτε να υποθέσετε. Επιβάλλει ή υποβάλλει συγκεκριμένες συμπεριφορές και σε κάποιους ανθρώπους. Τρεις τελείες. Πάμε να δούμε μία ταινία, τις χημικές αναταράξεις, ελαφρά τρομακτική ταινία, αλλά εντάξει, μην φοβάστε, όπου προσπαθεί να μας δείξει ποιες χημικές διεργασίες συντελούνται στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, κάτω από συνθήκες επίρρειας διαφορών ουσιών, αλκοόλ, χαπιών, έτσι. Είναι μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Stay Life» του Trevor Matthews και είναι μια προσπάθεια να φανεί, να καταδειχθεί, να δείξει κάποια εγκλήματα που γίνονται με τα μάτια των μη νυφάλιων δραστών. Δέστε το, σκεφτείτε ό,τι νομίζετε, τα λέμε και πάλι μετά. Χημικές αναταράξεις λοιπόν, σε λίγο μαζί σας.
Χημικές αναταράξεις. Θα μπορούσε να είναι μια ταινία που να μιλάει απλά για το κακό, το επικίνδυνο που έχουν οι ναρκωτικές ουσίες. Βεβαίως, εντάξει, όλοι το γνωρίζουμε. Ας δούμε λοιπόν και με μια άλλη οπτική την ίδια ταινία. Το πόσο μπορεί να μας επηρεάζουν διάφορες ουσίες που όχι πάντα συνειδητά κάνουμε χρήση. Δεν είναι μόνο οι χημικές ουσίες, ξαναλέω, είναι και οι ιδεολογικές ουσίες. Είναι η τηλεόραση ως μέσον. Κάθε μέσον μαζικής ενημέρωσης επηρεάζει ένα κοινό, επηρεάζει ιδέες, έτσι. Είναι αυτονόητο και απαραίτητο και αναγκαίο. Ξαναλέμε λοιπόν, ας αφήσουμε τις εικόνες που μας επιβάλλονται, ας δούμε τις δικές μας εικόνες. Ένα είδος τέτοιας εξάρτησης με την εικόνα πραγματικά καταλήγει να είναι επικίνδυνο. Η ταινία που είδαμε βεβαίως δεν είναι διαγωνιζόμενη, είναι απλώς για να κάνουμε μια αναφορά πάνω στο θέμα. Πρέπει να θυμίσω, να πω γιατί δεν το έχω ξαναπεί μάλλον, ότι βρισκόμαστε σε ένα κανάλι, γιατί είναι πολλοί οι φίλοι που μου λένε εντάξει, λέει στο Ζούγκλα τώρα μια τέτοια εκπομπή είναι όπως είπαμε για κρατικό κανάλι, είναι για... τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα κανάλι που έχει μηνιαία επισκεψιμότητα περίπου στα 2.300.000 μοναδικούς χρήστες. Μοναδικός χρήστης είναι αυτός που μπαίνει μία φορά και όσες φορές και να ξαναμπεί
μία φορά καταγράφει το υπολογιστή του. Λοιπόν, έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις στο κεντρικό site της Ζούγκλας, έτσι. Έχουμε 65 εκατομμύρια page views. Έχουμε 11 εκατομμύρια επισκέψεις με μέσο όρο σε σελίδες. Μέσο όρο, ναι. Η σελίδα μας, εσείως, μέχρι στιγμής έχει περίπου 40.000 επισκέψεις. Δεν ξέρω καμία κινηματογραφική αίθουσα που να έχει κόψει τόσα εισιτήρια. Μιλάμε πάντα για μοναδικούς επισκέπτες, έτσι. Λοιπόν, τέλος και με το Ζούγκλα. Να σημειώσω ότι εδώ λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να κάνουμε σεμινάρια κινηματογράφου για όλους. Βεβαίως όχι τους επαγγελματίες. Υπάρχουν σχολές όπου μπορείτε να πάτε να σπουδάσετε αξιόπιστα, με εξαιρετικό τρόπο τον κινηματογράφο και να τον κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Όπως και δραματικές σχολές που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να περάσουμε και από εκεί μέσα. Τα σεμινάρια μας λοιπόν αυτά δεν έχουν σκοπό να βγάλουν επαγγελματίες, έχουν σκοπό να μπορέσετε να εξοικειωθείτε λιγάκι με την τεχνολογία που κατέχετε στο σπίτι σας, στα χέρια σας, από ένα κινητό, μια απλή φτηνή οικιακή κάμερα, έναν υπολογιστή με φθηνά προγράμματα μοντάζ, έτσι. Λοιπόν, σε ένα σεμινάριο 24 ώρων τουλάχιστον μπορούμε να εξοικειωθούμε στοιχειωδώς. Μπορείτε να συνεχίσετε και μάλιστα 24, βεβαίως κανείς δεν σας εμποδίζει. Οι ομάδες ξεκινάνε μόλις συμπληρωθούν τα 15 άτομα και τελειώνουν τις εργασίες τους με το γύρισμα μιας ταινίας που θα προκύψει από τις συζητήσεις και τη συνεργασία των ανθρώπων που θα αποτελούν την ομάδα. Το 24 ώρες συν, λοιπόν, πηγαίνει στο ότι όταν κάνουμε το γύρισμα δεν μπορούμε να πούμε είναι 3 ώρες σήμερα τελειώσαμε, μπορεί να μας πάει 6 ώρες το γύρισμα της ταινίας μας. Το μοντάζ επίσης δεν υπολογίζεται μέσα στις 24 ώρες, είναι συν. Άρα λοιπόν βάζουμε ένα μικρό πλαφόν για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ελάτε σε επαφή μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες ή επισκεφτείτε τη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά στο Σινεμά για Όλους και ό,τι περισσότερο θέλετε τα τηλέφωνά μας τα βλέπετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Να συνεχίσουμε με μια άλλη ταινία η οποία είναι διαγωνιζόμενη δύο νέων ανθρώπων του Θεοφύλακτου Αργυρού και του Φίλιππου Γκόλα που είναι σχετική με το θέμα που ξεκινήσαμε να συζητάμε σήμερα. Είναι μια ταινία χαρακτήρων. Στην προηγούμενη φορά εκπομπή είχαμε αναφερθεί πώς δομούμε έναν ήρωα, πώς δουλεύουμε τους χαρακτήρες μας, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δουλειάς με έναν προβληματισμό που θα τον βάλουμε τώρα και εδώ μεταξύ μας. Τι μπορεί να συμβεί εάν ένας ναρκωμανής στο δρόμο μας βρεθεί και συμβεί οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν μια ταινία όπου ένας αθλητής στην πρωινή προπόνηση θα δει μια τοξικομανή που γυρίζει από ένα πάρτι να καταραίει μπροστά του. Τι θα πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είναι μια ενδιαφέρουσα δουλειά, ξαναλέμε, είναι στο διαγωνιστικό τμήμα. Κάποια στιγμή θα έχετε τον τρόπο να ψηφίσετε κι εσείς, ώστε από αυτή την εργασία να μπορέσουν να βγει και ένα βραβείο κοινού που θα είναι δικό σας. Πάμε να δούμε λοιπόν την ταινία Heroin. Είσαι καλά. Τι έχεις πάθει? Έχεις σαν μένα ρε φίλε μου.
Αλλά μιλάμε με γάματα, έτσι. Εσύ τι διαβάλι θες? Να σου πω, πήρα με βάχα πια. Τι στα έρθει αν θες εδώ μέσα. Πέραξε, τι φτιάχνεις. Δεν φτιάχνεις καλύτερα να αγαπά. Έλα. Έχεις τρίξει καλή αγορά μέσα. Όχι, κοπελά μου. Φυσικός χυμός είναι. Δεν ασχολούμαι, 16 χρόνια πλέον. Ωραία. Δεν θα πάνω πώς θα λένε. Δεν θυμάσαι ή δεν ξέρεις? Αλλά δεν με σχέστηκα. Άμα έχεις τίποτα να σου τονίσω, καλά θα ήταν, ε. Δεν με έχεις πληρώσει, έτσι. Σε πληρώσω. Έλα, κόψε. Έλα, πέσε τα ενδιαφέρονα που κάνω. Και άμα έχεις σύνομη, για όπως εννοώ. Δεν θύμισε μου μόνο πόσο σου χρωστάω και από πότε. Καλά είναι, δηλαδής. Δεν σου πας σπίτι άμα θες 100. Έλα, πέσε τα ενδιαφέρονα να την κάνω. Δηλαδή, έχεις πάει και σ' άλλα σπίτια. Ναι ρε μαλάκα, γιατί το βαλιάσμα θα σου δώσω. Καλό, τώρα θα μου δώσεις 100 ευρώ. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, εγώ τι πήρα. Ρε, άσε τον πρόλογο. Με είχες δει εχθές. Αν δεν γουστάρες, θα σε έπαιρνες άλλη. 100 τώρα. Μπα, εγώ δεν θυμάμαι να πήρα κάτι από σένα που να κάνει 100 ευρώ. Εσύ θυμάσαι? Για σπάστα και ξανά ρίξτα. Λέω, δεν θυμάμαι να πήρα κάτι από εσένα. Εσύ? Ναι ρε παπάρα. Σιγά μη θυμάμαι σε ποιον τον δίνω, τι έκανα και ποιος πέρασε από πάνω μου. Τα λεφτά μου. Σε γαμίσω μαλάκα. Πώς να κόψεις μαλακίες. Στον δρόμο σου βρήκα λοιπόν τη μία σε φέρα εδώ. Έλα. Και τέλος πάντων, αν χρειάζεσαι λεφτά να σου δώσω κάποια. Και αν θες να πάρεις τηλέφωνο για κάποιον δικό σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο. Γιατί είμαι γυμνή? Γιατί σου μπρεγμένη μέχρι τα εσόδοχα. Τι ήθελες, να σε αφήσω έτσι ή να σε βάλω στο κρεβάτι μου με τα βρεγμένα? Στα έπινα και στα σιδέρωσα. Και εσύ πού κοιμήθηκες? Στο ράτζο. Και να σου πω ρε φίλε, γιατί δεν φώναξες κανένα ασθενοφόρο? Τι με αποβάλλεις πίσω? Αμφιβάλλεις για αυτά που σου λέω. 100 ευρώ νομίζεις θα μου λείψουν. Αυτά θες να στα δώσω? Αν θες να ξέρεις, θες πήγα να φωνάξω ασθενοφόρο, αλλά έχεις το κινητό μου μπαταρία. Και τέλος πάντων, είναι και προσβλητικό. Δεν θα μου βγει άτομο που έχει ανάγκη να πληρώσει. Αμάν. Ρε, μην το πάρεις στραβά. Πληρώνουν και καλύτεροι από σένα. Καλύτεροι από μένα. Έλα. Ίσως. Αλλά τον άντρα δυστυχώς το κάνει μόνο με φάνηση. Τι κάνεις? Σου είπα να σου δώσω λεφτά. Μπορείς να το σταματήσεις αυτό? Θέλω. Ναι, οκ. Okay. Θέλω όμως εγώ. Μπορείς να σταματήσεις λίγο τον εαυτό σου. Πέρα, τέρμα. Θα σου ευχαριστήσω. Εσύ, κοίτα πώς έχεις γίνει. Δεν ξεχωρίζεις τον εχθρό από το φίλο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχεις που αξίζει και τι όχι. Σκορπάς στιγμές όπου να είναι. Έχεις γίνει ζώο. Το σώμα σου ορίζει το μυαλό σου και η ψυχή σου κοντεύει να πετάξει. Δεν σε λυπάσαι. Τα ξενέρωτα τα μάτια, αν φοβάσαι. Άλλο τα μάτια τα ξενέρωτα, άλλο τα μάτια λάβα. Κοίτα με. Δεν ξέρεις, δεν σε νοιάζει και σου σκυλάρουν πέρα. Λες να μην έχω δει τίποτα εγώ. Αν θες, μπορείς να σηκωθείς. Έλα, πες μου πόσα λεφτά χρειάζεσαι να σου δώσω. Τίποτα.
Εσύ, δεν έχω θέμα. Πες μου. Το τηλέφωνο σου. Εδώ είμαστε και πάλι. Έχει τέλος η αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Μιλήσαμε για σχετική βία μέχρι στιγμής. Υπάρχει το αντίποδας. Τι σημαίνει αγάπη? Είναι απλός έρωτας? Είναι προς έναν άνθρωπο? Είναι προς όλους τους ανθρώπους? Ζούμε σε ένα κοινωνικό σύνολο, ως μονάδες, ο κόσμος όλος γύρω μας, για μας, υπάρχει με σημείο αναφοράς εμάς. Δεχόμαστε επιρροές, ερεθίσματα από παντού. Κάνουμε σκέψεις, συνειρμούς, εικόνες, πλάθουμε ιστορίες, φαντασιωνόμαστε πράγματα. Πολλά από αυτά δεν τα λέμε ποτέ. Κάποια από αυτά, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με τις τέχνες, τολμούν, ρισκάρουν να εκτεθούν μέσα από το έργο τους, να μιλήσουν γι' αυτό. Επιτέλους, αγαπηθείτε. Επιτέλους, κάντε δικές σας ταινίες. Επιτέλους, κάντε δικές σας εικόνες. Επιτέλους, ας ζήσουμε όλοι μας τις δικές μας ζωές. Υπάρχει μια εκπληκτική ταινία, η οποία δεν είναι στο διαγωνιστικό τμήμα βεβαίως. Δεν έχει τέλος η αγάπη, θα τη δούμε σε λίγο. Είναι ένας άντρας που προσπαθεί με ολογραφικά εργαλεία, είναι μια τεχνολογία αρκετά προχωρημένη και πολύ ενδιαφέρουσα, για να πάψουμε να μιλάμε σήμερα για άγρια πράγματα, να μιλήσουμε για κάτι πιο ήπιο, πιο όμορφο. Προσπαθεί να χτίσει ένα κόσμο με αυτά τα ολογράμματα που φτιάχνει για την κοπέλα του, την οποία αγαπά, τη γυναίκα του, και η οποία βρίσκεται σε κόμμα. Είναι μια ταινία που έχει φτιάξει ο Bruce Brannit. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτήν. Μάλλον καλύτερα να δούμε την ταινία και να τη σχολιάσουμε μετά. Δεν έχει τέλος η αγάπη. Πάμε να δούμε.
Θα το έλεγα ένα μνημείο, ένα σύμβολο αγάπης, ένα σύμβολο αφοσίωσης. Θα έλεγα πως τελικά το Matrix δεν είναι μόνο ζωφερό, όπως λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή, μπορεί να έχει και τις και κάποιες άλλες βερσιόν, έτσι. Μπορούμε να φτιάξουμε τους κόσμους μας. Μη μας στερούνε το χαμόγελο, μη μας στερούνε την ευαισθησία μας, επειδή επιβάλλουν τριγύρω μας πράγματα δύσκολα, ζωφερά, άθλια. Είναι και στο δικό μας χέρι να διαμορφώσουμε τις δικές μας εικόνες, έτσι, με κέντρο, επίκεντρο εμάς, το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους μας. Μπορούμε να φτιάξουμε τους δικούς μας κόσμους, που βεβαίως επηρεάζονται και από τους άλλους, όλων των άλλων που μας περιβάλλουν. Ας μην αφαιθούμε μυρολατρικά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι θέλουν να μας επιβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, ας δράσουμε κοινωνικά. Λοιπόν, πάρετε τις κάμερές σας, βγείτε στο Σύνταγμα, στο πάρκο, στη θάλασσα, όπου σας αρέσει, καταγράψτε με το δικό σας βλέμμα τον κόσμο γύρω σας, βάλτε τον σε μια σειρά, αφηγηθείτε μια ιστορία με εικόνες με το δικό σας τρόπο, όπως εσείς τον αντιλαμβάνεστε. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να το κάνετε αυτό. Ελάτε στα σεμινάρια που φτιάχνουμε. Θα πετύχουμε κάτι καλύτερο από ό,τι αν είσαστε μόνος και δεν γνωρίζετε από τούτα. Μπείτε μέσα στο θέμα σας. Κρατήστε την κάμερά σας σταθερά. Νιώστε την ένα με το σώμα σας. Καταγράψτε αυτό που συμβαίνει. Περάστε το δικό σας μήνυμα. Το Κάνω Σινεμά, ξαναλέμε λοιπόν, είναι μια κομπή που θα προβάλλει τις δουλειές σας, τις εργασίες σας. Δεν είμαστε εδώ για να σας κάνουμε σοφούς, ούτε για να σας διδάξουμε τον τρόπο που θα βλέπετε ή τον τρόπο που θα ζείτε. Είμαστε εδώ να λειτουργήσουμε ως καταλύτες, να βοηθήσετε και εσείς εμάς να δούμε λίγο διαφορετικότερα τον κόσμο, μέσα και από το δικό σας βλέμμα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια καλή παρέα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να κοινοποιήσουμε ιδέες, έτσι, και να κάνουμε έναν κόσμο πιθανώς καλύτερο. Και αν δεν κάνουμε όλο τον κόσμο καλύτερο, ας κάνουμε εμάς τουλάχιστον καλύτερους. Αγαπήστε ρε παιδιά, ερωτευτείτε, δεν πειράζει, όσο και αν τρομάξατε, όσο και αν την έχετε πατήσει, ξανά, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν ξέρω τι είναι η ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολλά μας υποψιάζουν ότι είναι κατασκευασμένο όλο αυτό που νομίζουμε ότι ζούμε. Φτάσαμε να πιστεύουμε, μας κάνανε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν επειδή κατέχουμε. Λοιπόν, οι ημέρες δείχνουν πως δεν κατέχουμε τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχουμε. Ας ανακαλύψουμε λοιπόν το πώς υπάρχουμε, πώς είμαστε μαζί με τους άλλους, πώς συνυπάρχουμε. Κάντε τις δικές σας ταινίες, κάντε τις δικές σας εικόνες, ζήστε τις δικές σας ζωές. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.